Επίσης καλοκαιρινός! Στο 47,15% και με διαφορά 8.505 ψήφων κρίθηκε το αποτέλεσμα για το Ηράκλειο, που έχει πλέον νέο δήμαρχο, τον Αλέξη Καλοκαιρινό, επικεφαλής της παράταξης «Δικαίωμα στην πόλη». Αλέξη, πόλη, δικαίωμα στην πόλη. Αισθάνομαι αυτήν την εμπιστοσύνη και μαζί αντιλαμβάνομαι ότι σε αυτήν την εμπιστοσύνη επενδύονται προσδοκίες και αυτές τις προσδοκίες θα προσπαθήσω μαζί με όλους εμάς που θα βρεθούμε στην πλειοψηφία της Δημοτικής Αρχής να τις υπηρετήσουμε και να τις εκπληρώσουμε. Με την ασφαλή εκτίμηση για τα αποτελέσματα, λίγο μετά τις 10.30 το βράδυ, υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι, ψηφοφόροι, συνεργάτες και μέλη της οικογένειας του Αλέξη Καλοκαιρινού μετέτρεψαν με το χειροκρότημα και τα συνθήματα σε γιορτινό το κλίμα στην Πλατεία Ελευθερίας κατά την άφιξή του. Ελάτε λοιπόν, πάμε μαζί για ένα καλύτερο Ηράκλειο, για μια καλύτερη πόλη, για τη νέα μέρα, για το νέο ξεκίνημα. Θα είμαι δήμαρχος για όλους τους Ηρακλειώτες και τις Ηρακλειώτισες, είπε ο Αλέξης Καλοκαιρινός, που ευχαρίστησε όσους στήριξαν την παράταξη, τους υποψήφιους, συνεργάτες και την οικογένειά του, διευκρινίζοντας ότι για το σπουδαίο Ηράκλειο θα δώσει όλο του το είναι. Θα είμαι δήμαρχος όλων των Ηρακλειωτών. Και ότι δεν θα υπάρξει καμία διάκριση. Άλλωστε το δικαίωμα στην πόλη είναι η παράταξη που έβαλε μπροστά τα δικαιώματα των πολιτών χωρίς διακρίσεις και χωρίς εξαιρέσεις. Ο Μιχάλης Καραμαλάκης, που συγκέντρωσε 35,44%, συνεχάρει αρχικά τηλεφωνικά τον Αλέξη Καλοκαιρινό, ο οποίος έτεινε χέρι συνεργασίας σε όλους τους επικεφαλείς παρατάξεων, ζητώντας όλοι μαζί να εργαστούν για το καλό του τόπου. Θέλω επίσης, εκτός από τον δικό του αγώνα, να χαιρετήσω τον αγώνα της Μαρίας Καναβάκη και του Δημήτρη Δουλουφάκη. Όλοι μαζί θα πρέπει να συμβάλλουμε σε ένα καλύτερο αύριο για το Ηράκλειο. Θα ήθελα πραγματικά να διαβεβαιώσω τους χιλιάδες δημότες που μας εμπιστεύτηκαν, αλλά και το σύνολο των δημοτών της πόλης, ότι θα αγωνιστούμε, είμαστε παρόντες, γιατί μας ενδιαφέρει το Ηράκλειο, μας ενδιαφέρει το καλό του Δήμου μας. Τον Αλέξη Καλοκαιρινό συνεχάρει ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ενώ στην Πλατεία Ελευθερίας, για να συγχαρεί το Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αλέξη Καλοκαιρινό, βρέθηκε ο Μιχάλης Καραμαλάκης, αλλά και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως επίσης ο απερχόμενος Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός. Έχουμε να πορευτούμε μαζί και αξίζει το κόπο και το οφείλουμε και στην πόλη αυτή. Έτσι δεν είναι, το οφείλουμε. Έτσι είναι, έτσι είναι. Η παράταξη της Μαρίας Καναβάκη έλαβε 10,55% και του Δημήτρη Δουλουφάκη 6,86%. Το κλίμα στα εκλογικά κέντρα των παρατάξεων της αντιπολίτευσης στο Δήμο Ηρακλείου μπορεί να μην ήταν πανηγυρικό, ήταν όμως κλίμα ικανοποίησης, όπως ανέφεραν οι επικεφαλείς, μιας ικανοποίησης για την ποιότητα του αγώνα που δόθηκε και που ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα ανέπτυξε μια δυναμική που στόχος είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για το Ηράκλειο του αύριο. Μια παράταξη που πίσω της δεν είχε συμφέροντα, δεν είχε συστήματα, δεν είχε μηχανισμούς, δεν είχε κόμματα. Δεν είχε βουλευτικά ή πολιτικά γραφεία. Θα είμαστε η πραγματική αντιπολίτευση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα δώσουμε τον αγώνα και τη φωνή που αξίζει στο λαό.